τη Σύση τη Φιδά, τη μοναδική αυτή κυρία, η οποία με τον πιο γλυκό, απλό και υπέροχο τρόπο μας δείχνει πώς μπορούμε να κάνουμε τρομερές αλλαγές στο σπίτι μας. Πιστεύοντας ότι όλα θα γίνουν τόσο απλά όσο μας τα δείχνει εσύ. Είναι τόσο σαν, τόσο ανάλαβρος ο τρόπος σου, που νομίζουμε ότι είναι σήμερα το είπαμε, αύριο το κάναμε. Ναι, εντάξει, κοίταξε, εγώ το έχω συνηθίσει λίγο, γιατί είναι η καθημερινότητά μου. Όχι ότι δεν έχει και τις δυσκολίες του, αλλά γενικά τα απλοποιούμε τα πράγματα. Τα κάνουμε εύκολα και μπροστά σε όλους. Ελένη μου, σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος που είχαμε την προηγούμενη φορά, τις κουζίνες, είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε με το μπάνιο. Το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος του σπιτιού και πολλές φορές είναι και παραμελημένος. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος γενικότερα, αλλά εγώ στο γραφείο πολλές φορές καλούμε να λύσω θέματα όχι μόνο αισθητικής, δηλαδή πώς θα γίνει ωραίο το μπάνιο και όμορφο, αλλά και πρακτικά ζητήματα. Mm-hmm. Από το πώς θα επιλέξεις, ας πούμε, τον ιπτήρα σου, τι υλικά θα βάλεις για να μην γλιστράει, να μην έχεις κίνδυνο, ας πούμε, στο μπάνιο, αν καθαρίζει κάτι εύκολα ή όχι, πάρα πολλά θέματα. Έχουμε ετοιμάσει εδώ διάφορα προϊόντα και ιδέες και προτάσεις για τον κόσμο. Και έχουμε και κάποιες φωτογραφίες που αν είναι έτοιμο το control μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε με διαφορετικά στυλ. Μόνο πάμε από εδώ λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, όπως και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού, υπάρχουν τα στυλ της διακόσμησης, το κλασικό, το μοντέρνο, το minimal, το πιο πλούσιο, το ίδιο ισχύει και για το μπάνιο. Θα δούμε λοιπόν κάποια μοντέρνα μπάνια, όπως αυτό εδώ, που είναι ένας πολυτελής χώρος φαινομενικά, αλλά ανήκει σε μοντέρνο σχεδιασμό, με μια εξωτερική μπανιέρα. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πάρα πολύ οι εξωτερικές μπανιέρες. Εμείς βέβαια στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας γνωρίζουμε την κλασική μπανιέρα, την ετυχισμένη. Λίγα σπίτια έχουν την ευκαιρία να έχουν τόσο μεγάλο χώρο να το διαθέσουν για μπάνιο. Πρόσεξε, σαν διάσταση δεν είναι απαραίτητα μεγαλύτερη. Δεν είναι απαραίτητα μεγαλύτερη από την κλασική μπανιέρα. Πιο πολύ έχει να κάνει σίγουρα με το κόστος, που όμως πρέπει να σου πω ότι οι τιμές όσο περνάει ο καιρός πέφτουν, δηλαδή μπορεί να βρεις κάτι τέτοιο που είναι έτσι λίγο εντυπωσιακό αισθητικά, σε όχι τόσο απλησίαστη τιμή, σε πιο προσιτή τιμή. Και βέβαια είναι και θέμα πρακτικό, δηλαδή για την οικοκυρά και την καθημερινότητά της, αν μπορεί να έχει την οικογένειά της και τη ζωή της με μια τέτοια μπανιέρα. Πάμε να δούμε και ένα άλλο. Βλέπει σκούρα χρώματα, πολύ έτσι, ήταν πολύ έντονο. Αυτά μου αρέσουν και πολύ. Τα ανοιχτόχρωμα. Δηλαδή, μ' αρέσει η ντουζιέρα, ανοιχτόχρωμη χώρη, μ' αρέσει ο πάγκος με τον ιπτήρα. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι μπανιέρες, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά αυτή η ντουζιέρα, ας πούμε, που είναι γύρω-γύρω το τζάμι, είναι εύκολη να ανοίξει, να κλείσει, τόσο πιάνει χώρο. Αισθάνεσαι ότι το χώρο δεν στον μικραίνει, δεν στον μπουκώνει, ξαναλέω. Δεν έχουν όλη την ευκαιρία να έχουν μεγάλο μπάνιο. Έτσι είναι. Οπότε, ένας τέτοιος συνδυασμός, πραγματικά, αισθάνεσαι τον μπάνιο σου ακόμα πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο. Και εγώ τις περισσότερες φορές, γιατί φτιάχνουμε πολλά διαμερίσματα από κατασκευαστικό επίπεδο, μιλάω έτσι, τα οποία δεν έχουν μεγάλα μπάνια, όταν με ρωτάνε τι προτείνεις, προτείνω μία ντουζιέρα. Μία ανάλαφρη ντουζιέρα με γυαλί που και ανοίγει το μάτι και είναι και πρακτική. Παλιά θέλανε τις μπανιέρες δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πλέον φεύγει αυτό από την αισθητική. Λοιπόν, πάλι ένα minimal μπάνιο. Θέλω να δείτε τη διαφορετικότητα των υλικών. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε ένα μπάνιο, δεν είναι απαραίτητο πια να είναι όλα τα πλακάκια τα ίδια. Μπορούν να γίνουν συνδυασμοί και χρωματικοί και στο υλικό. Μια ανάλαφρη κατασκευή, το ξύλο, υπάρχουν επεξεργασμένα πλέον ξύλα τα οποία αντέχουν σε υγρασίες και σε νερά. Άρα μην το φοβάστε στο μπάνιο σας το ξύλο, αρκεί να είναι το σωστά επεξεργασμένο ξύλο ώστε να μην σας φουσκώσει στο μέλλον και να μην έχετε υγρασίες. Οι καθρέφτες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τους είδαμε σε όλες τις φωτογραφίες. Μεγαλώνουν πάρα πολύ το χώρο, δίνουν αίσθηση καθαρότητας, είναι πολύ χρήσιμοι, γιατί και οι γυναίκες και οι άντρες περνάμε κάποια ώρα του καλοπισμού μας, της προετοιμασίας μας στο μπάνιο. Θέλουμε καθρέφτες. Ντουλάπια, μπορούμε να παίξουμε με έναν συνδυασμό ντουλαπιών και αποθηκευτικών χώρων, εφόσον έχουμε τα μέτρα μέσα στο μπάνιο, που να κάνουν λίγο σαν έπιπλο, να μην είναι κάτι συνηθισμένο. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα τελείως αφαιρετικό μπάνιο, τίποτα. Δύο ράφια, βαμμένο, το χρώμα επίσης. Είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά στα νησιά. Βλέπουμε σε νησιά τα μπάνια να είναι χρωματισμένα και όχι τόσο με πλακάκια και υλικά.
Υπάρχουν όμως χρώματα ειδικά, τα οποία δεν παθαίνουν τίποτα με το νερό και δίνουν ένα άλλο αποτέλεσμα. Αυτές ήταν λοιπόν κάποιες φωτογραφίες για μοντέρνα μπάνια που είδαμε. Έχουμε και τα κλασικά, μήπως. Με μάρμαρα. Με πολύ εντυπωσιακά μάρμαρα. Το μάρμαρο είναι ένα υλικό, Ελένη, που αν κάποιος επενδύσει και πει ότι δίνω κάτι παραπάνω να κάνω το μπάνιο μου μαρμάρινο, θα πάρει πολλά σε βάθος χρόνου. Και σαν ποιότητα καθαρίζεται, γιατί μετά κάνεις ανά κάποια χρόνια μία διατήρηση, τα τρίβεις και είναι σαν καινούριο. Είναι πολύ ωραίο υλικό. Το υλικό όμως. Είναι πιο ευαίσθητο, δηλαδή, θέλει και εκεί τη σωστή επιλογή. Αν κάποιος τα καθαρίσει με λάθος προϊόν, τα χαλάει. Μπορεί να πάθει ζημιά. Ακριβώς. Ενώ τα πλακάκι, να τα λέμε και αυτά, δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι είναι, πολύ σωστά. Επίσης, το ξύλο που σας έλεγα μπορεί να δημιουργήσει θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ θέλω να κάνουμε λίγο, να επισημάνω το εξής. Εμείς από τις φωτογραφίες πολλές φορές, γι' αυτό και δημοσιεύονται σε περιοδικά και στο διαδίκτυο, είναι εντυπωσιακά τα μπάνια μεγάλα. Όμως, ο σκοπός δεν είναι να δείξουμε πώς να κάνουν ένα μεγάλο μπάνιο. Είναι να πάρει κάποιος τα στοιχεία. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο. Εδώ τι βλέπουμε, ένα σκούρο περιβάλλον με τα πλακάκια του, με έναν κλασικό νηπτήρα, κλασικού στυλ, με έναν καθρέφτη που θα μπορούσε να είναι και σε ένα σαλόνι, με ξύλινη επιφάνεια που θα μπορούσε να κάνει για μπάνιο, ξεχνώντας το μέγεθος. Okay. Έχουμε κάτι άλλο, να δούμε. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με ψηφιδωτό, με καθρέφτες, με πολυελαίους, δίνουμε την ίδια σημασία στη δημιουργία του μπάνιου μας με τον υπόλοιπο χώρο του σπιτιού μας. Πάλι παρόμοια κατάσταση, με πλακάκι όμως όλο ντυμένο, ώστε να έχει μεγαλύτερες αντοχές. Βλέπεις πόσο στενό είναι, Ελένη. Mm-hmm. Είναι στενός ο χώρος, δεν είναι μεγάλος. Παρακάτω. Μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Ποιο, το μπάνιο? Μπάνιο μέσα στην κρεβατοκάμαρα, λοιπόν. Ανοιχτό δηλαδή. Κοίταξε. Για εργένη μιλάμε. Για εργένη. Εμένα μου έχει ζητηθεί αρκετές φορές. Αφορά περιπτώσεις εργένικες. Είτε είναι κορίτσια, είτε είναι αγόρια. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Είναι και λίγο σεξουαλικό, έτσι έχει κάτι. Είναι. Αυτή. Είναι ωραίο να το βλέπεις, τώρα να το ζεις δεν ξέρω. Άλλη μία περίπτωση με πιο γήινα χρώματα και μεγάλη μπανιέρα. Παρακάτω, παιδιά. Επίσης, κοίταξε τώρα, σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον, πιο Asian ιαπωνικό να το πω, με το διαχωριστικό του, ώστε να μην είναι σε άμεση επαφή με το δωμάτιο, αλλά παρόλα αυτά είναι μες στο χώρο. Κάτι άλλο. Πάλι open plan, ακριβώς πίσω από το κρεβάτι. Λοιπόν, αυτές οι λύσεις, όταν δεν έχεις πολλά μέτρα, Ελένη, δηλαδή όταν δεν έχεις μεγάλο σπίτι, σε ένα μικρό διαμέρισμα, μπορεί να είναι πολύ λειτουργικό. Ένα στουντιάκι, ας πούμε. Ένα στουντιάκι. Κατάλαβες, δηλαδή είναι και εντυπωσιακό και πρακτικό. Από θέμα κόστους δεν έχεις πρόβλημα, το ίδιο είναι. Είτε να το βάλεις μέσα σε ένα χώρο μόνο, είτε να το βάλεις στον ίδιο χώρο, το ίδιο είναι. Είναι θέμα πώς το αντιλαμβάνεσαι. Mm. Και βέβαια οι μπανιέρες καινούργιας γενιάς, που είναι στην ουσία το κλασικά μεγέθη μπανιέρας, είτε ελεύθερης τοποθέτησης όπως αυτό, είτε εντυχισμένο όπως τα γνωρίζουμε. Έχουμε κάτι άλλο, παιδιά. Χρώματα στα αξεσουάρ. Εγώ θα έλεγα να περάσουμε στα προϊόντα μας. Σας έχω φέρει εγώ να τα δείτε. Θέλω να δω λίγο τα πλακάκια. Λοιπόν. Πάμε προς τα πίσω. Ή μπροστά, πώς θες να ξεκινήσουμε. Αυτά πίσω. Θέλω να δω. Αυτά. Μου θυμίζουν παλιά μοσαϊκά παλιών σπιτιών στην Αθήνα. Λοιπόν, Ελένη, εγώ θεωρώ αυτά τα πλακάκια που τα έχουμε δει σε νεοκλασικά κτίρια, όπως λες, αριστουργήματα. Και τα τελευταία χρόνια έχουν επανέλθει στην αγορά με ειδικές επεξεργασίες αντοχής, με φοβερούς συνδυασμούς, φοβερά σχέδια και print. Και κάνουν για όλες τις χρήσεις. Θες να μου πεις πού μπορώ να τα χρησιμοποιήσω? Τα βλέπω λοιπόν, τώρα. Βάλε μου να φανταστώ ένα μπάνιο. Ο ένας τρόπος, ας πούμε ότι έχουμε αυτά εδώ πέρα τα πλακάκια, έτσι, που παραπέμπουν στην αισθητική που λέμε. Ένας τρόπος είναι να τοποθετήσεις το ένα print απ' όλα. Δηλαδή να χρησιμοποιήσεις ένα μοτίβο και να το επαναλάβεις. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνεις συνδυασμούς με διαφορετικά μοτίβα. Μπορείς να τα τοποθετήσεις. Κάνεις όλο το μπανάκι έτσι. Κάνεις ένα δουβάρι, ας πούμε. Όπου μπορείς να τα τοποθετήσεις σε όλο το μπάνιο. Δάπεδο τείχους, μπορεί να το τοποθετήσεις μόνο σε έναν από τις δύο επιφάνειες. Αυτό ισχύει για όλα τα υλικά που βλέπουμε εδώ και που θα δούμε. Μπορεί να είναι μόνο κάτω και να διαλέξεις ένα χρώμα από αυτά με τις ειδικές βαφές που είπαμε και να κάνεις τους τείχους του μπάνιου. Μπορεί να κάνεις μόνο ένα στοιχείο. Ας πούμε, αν έχεις έναν μακρόστενο χώρο και στο βάθος του είναι η μπανιέρα και έχεις έναν τείχο, μπορεί να το τονίσεις με τέτοιο πλακάκι ή πίσω από έναν νηπτήρα. Να γίνει ένας τείχος, μία επιφάνεια ή έναν καθαρό τείχο που μπορεί απλά να έχεις την πετσετοκρεμάστρα σου. Άρα, ένα έντονο μοτίβο μπορείς είτε να το βάλεις παντού, αν το αντέχεις και δεν έχεις πρόβλημα με κάτι τόσο έντονο, είτε να το χρησιμοποιήσεις τοπικά. Μπορεί να κάνεις και το κάτω τσιμεντοκονία
ή να βάλεις ένα μονόχρωμο δάπεδο, κάτι από αυτά, και να μπει στους υπόλοιπους τοίχους. Η τεχνολογία πια, σήμερα πήγα να πω, η τεχνολογία πια μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά υλικά και ιδέες. Έχουμε φύγει από το κλασικό, το πλακάκι, το μονόχρωμο, το 30x30 ή το 20x20. Λέγαμε πριν για μάρμαρα και μου είπες πάρα πολύ σωστά, ναι, μου λες, αλλά από αντοχές. Υπάρχει λοιπόν για κάποιον που θέλει μεγαλύτερη σιγουριά για το αποτέλεσμα, απομίμηση μαρμάρου σε πλακάκια. Υπάρχουν όλα τα χρώματα, όλες οι απομιμήσεις, ανοιχτά, σκούρα, τα πάντα. Υπάρχουν πλακάκια τα οποία είναι ανάγλυφα. Μπορεί η κάμερα να μας δείξει εδώ. Με ανάγλυφα μοτίβα, γεωμετρικά, κυκλικά, οτιδήποτε. Υπάρχουν πλακάκια που κάνουν διαφορά στην υφή. Με μεταλλικά φινιρίσματα, σε όλες τις αποχρώσεις. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, Ελένη, είναι το τυπωμένο πλακάκι. Λοιπόν, τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες πλακιδίων, οι οποίες μπορεί να τους δώσεις μία οποιαδήποτε φωτογραφία θέλεις ή ένα σχέδιο που σου αρέσει. Μπορεί να θέλεις να κάνεις τις κούκλες σου που έλεγες πριν, να τους βάλεις τις πατσούλες, αντί για φωτογραφίες μες στο μπάνιο. Τι ωραία ιδέα. Τους το δίνεις και το τυπώνουνε. Βέβαια, η γνώμη μου είναι ότι αν πας να κάνεις κάτι τόσο έντονο, καλό θα είναι να είναι ένα. Σε μικρό, ακριβώς, να μην είναι όλος ο χώρος. Αυτά εδώ μου αρέσουν, τι είναι? Και αυτά μπορούν να είναι είτε τυπωμένα ή ψημένα από την αρχή με σχέδια. Γεωμετρικά σχέδια και print. Είναι τεράστιες οι ποικιλίες. Και άλλα παλιακού τύπου που σου αρέσανε. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή κάτι τέτοιο να είναι με ένα μπλε χρώμα στον τοίχο. Ή με ένα γκρι πιο ουδέτερο. Ή με ένα πορτοκαλί. Ή ακόμα και λευκό. Πολλές ιδέες. Υπάρχουν πλακάκια να τα βλέπουν και οι θεατές μας. Εκείνα λοιπόν, μου άρεσαν πιο πολύ. Ναι, άστο, άμα αρχίζουμε να ψάχνουμε, έχει αγγέλους. Υπάρχουν πλακάκια, όπως αυτό εδώ, παιδιά, που είναι σε απομίμηση τσιμεντοκονίας. Η τσιμεντοκονία είναι, στην ουσία, να το πω χοντρικά, τσιμέντο με χρώμα. Αυτό είναι σε γκρι. Και είναι και πολύ ανθεκτικό υλικό για μπάνια, είναι ότι πρέπει. Δηλαδή, μπάνια σε εξοχικά σίγουρα θα έχετε δει πολλές φορές και σε ξενοδοχεία πολλά θα έχετε δει. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Και σε πολύ καλά σπίτια, βέβαια. Ναι. Και το εξίσου εντυπωσιακό και μονόχρωμο και με χρώμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι με τα υλικά της επένδυσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βότσαλα. Έχουν βγει μεταλλικές ψηφίδες να κάνουν τελείως μέταλλο. Δηλαδή την ψευδαίσθηση ότι δεν είναι γυαλί ή κεραμικό, αλλά είναι κάτι μεταλλικό. Και αυτά τα υλικά, καλό είναι είτε για θέμα κόστους, γιατί σίγουρα πολλά από αυτά δεν είναι πολύ φθηνά. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις λίγο μέσα στην ντουζιέρα σου. Ναι. Σε ένα κομματάκι, πάνω στον πάγκο σου. Και το πλακάκι, και την ψηφίδα, και το βότσαλο μπορείς να τα βάλεις και στην επιφάνειά σου. Που έχεις τον νηπτήρα σου και τους πάγκους σου. Κοίταξε, έχουν βγει πλακάκια τα οποία κάνουν σαν ανοξείδωτο το φινίρισμά τους. Υπάρχουν επίσης πλακίδια, το οποίο αυτό είναι plexiglass, τεράστιας αντοχής. Κοίταξε τι κάνει, βότσαλο μέσα εσωτερικά. Λοιπόν, πέτρωμα, είναι πέτρωμα κανονικό, δεν είναι πλακίδιο. Και πολύ μεγάλη επίσης σημασία δίνουμε και στους τόκους. Κάτι το οποίο παλιά δεν το προσέχανε. Είμαι σίγουρη ότι έχεις δει σε δάπεδα και σε μπάνια άσπρους τόκους τις περισσότερες φορές. Ναι, ναι, ναι. Που βρωμίζουν. Ναι, δηλαδή, σαν να λέμε πώς θα ενοποιηθεί, ας πούμε, αυτό εδώ. Ακριβώς. Τι χρώμα θα δει. Κοίταξε πόσα χρώματα υπάρχουν πια σε στόκους. Ναι. Που μπορείς να κάνεις είτε αντίθεση με μια ουδέτερη επιφάνεια όπως αυτή που κρατάς, είτε να ταιριάξεις στα γήινα κάτι, να το τονίσεις ή να το εξουδετερώσεις, να το λιάνεις. Πάρα πολλά υλικά. Ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι ένα άλλο στοιχείο μάλλον, εδώ σου είχα φέρει και άλλες τσιμεντοκονίες. Τα βάλαμε μπροστά. Κοίτα εδώ, επιφάνειες, είτε σε ανοιχτόχρωμο, είτε σε σκούρο. Τι ωραίο αποτέλεσμα. Που μπορείς να χρησιμοποιήσεις λοιπόν, αν το μπάτζετ σου είναι συγκεκριμένο, να χρησιμοποιήσεις ένα πιο έτσι ιδιαίτερο υλικό σε ένα σημείο στο μπάνιο και μια επιφάνεια με τσιμεντοκονία, που σίγουρα έχει χαμηλότερο κόστος. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, όπως σου έλεγα, είναι οι νηπτήρες. Σίγουρα υπάρχει η κλασική αξία των λευκών νηπτήρων, είτε είναι, για να το λέω πιο απλά για τον κόσμο, κάτω από τον πάγκο, δηλαδή ο νηπτήρας μπαίνει κάτω από τον πάγκο και είναι πρόσωπο με τον πάγκο, είτε είναι εξωτερικός από τον πάγκο, είτε είναι μισός μέσα, μισός έξω. Φοβεροί νηπτήρες όμως γίνονται και από μάρμαρο
και από άλλα υλικά όπως το τσιμέντο που τα έχουμε εδώ και τους δίνεις και ό,τι μορφή θέλεις. Δηλαδή στους μαρμαράδες και στους τεχνίτες ή και σε καταστήματα έτοιμη υπάρχουν πάρα πολλά υλικά. Αυτό είναι μάρμαρο. Υπέροχο για ένα βεσέ να βάλεις, γιατί σε καθημερινή χρήση μπορεί να είναι λίγο μικρό. Κάτι πιο απλό, μεγάλος, πρακτικός, μπορεί να τοποθετηθεί είτε εξωτερικά στον πάγκο, είτε μισό μέσα, μέσα στον πάγκο ή μισό έξω. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι τσιμέντο, Ελένη. Κοίταξε τι ωραίο που είναι. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό ένα... αποπλήσιμο πώς πάμε, είναι εύκολο? Τίποτα. Όλα αυτά τα υλικά είναι περασμένα με ειδικά βερνίκια και ψημένα, τα οποία δεν παθαίνουν τίποτα. Κοίτα, σίγουρα, όπως όλα τα καλά πράγματα, θέλουν μια προσοχή. Δεν μπορείς να πάρεις το... τη φούρτσα της Ιρμάτη να το κάνεις. Πολύ σημαντικό κομμάτι στη διακόσμηση του μπάνιου πια. Αυτό τι υλικό είναι, με συγχωρείς? Αυτό είναι, αν θυμάμαι, Βασίλη, τι υλικό είναι? Τραβερτίνο. Είναι ένα υλικό μεταξύ τσιμέντου και πλακιδίου, διέχεται ειδική επεξεργασία. Ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό σε πάρα πολλές μορφές. Εδώ το βλέπουμε ανάγλυφο απ' έξω και λίγο εσωτερικά. Μπορεί να τοποθετηθούν τέτοιου είδους νηπτήρες, μπορούν να τοποθετηθούν είτε κολλητά στον τοίχο, όπου σφραγίζονται με σιλικόνη, οποιοδήποτε σχήμα να έχει, παραλληλόγραμμο, πιο τετράγωνο, είτε μπορεί να είναι ελεύθερη τοποθέτηση. Και η βρύση που θα πάει, θα μπει μέσα στον τοίχο? Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, έχουμε φέρει και εδώ, αν θέλεις να δούμε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε επιτύχιες μπρίζες, όταν έχεις ένα νηπτήρα ιδιαίτερο και τον κολλάς στον τοίχο, όπως και εδώ μπορείς να πας πολύ κοντά στον τοίχο, έτσι, είτε, κοίτα, θέλω να σου δείξω και αυτό. Κοίταξε πόσο ωραίο είναι. Πόσο ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο, αλλά εμένα αυτό με μπερδεύουν. Δεν καταλαβαίνω την ώρα που βιάζουμε. Ναι, πού είναι το ζεστό, πού είναι το κρύο. Μου είσαι το θέλω λίγο πιο παλιακά να είναι. Εγώ ξέρω τι θέλω. Ναι. Θέλω να το βλέπω κόκκινο. Μπλε. Ναι, το βλέπω επάνω. Γι' αυτό σου λέω. Είτε οι εξωτερικοί επιτραπέζιες μπαταρίες, οι οποίες είναι και αυτές πολύ χρηστικές και ταιριάζουν στους περισσότερους νηπτήρες. Βλέπεις ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές λύσεις και θεωρώ ότι είναι ένας χώρος ο οποίος οφείλει να έχει την ίδια περιποίηση και αξία με τη... Είδες εδώ τι σου έχω, έτσι? Όχι, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Λε, κάνει. Διζανιά, δεν αντέχαμε να μην στη φέρω. Λέω, πάμε στην Ελένη. Μου λέει ο Βασίλης, ο συνεργάτης μου, σου έχω και μια λεκάνη, μου λέει ο της Ελένης. Ας μην την ανοίξω, δεν χρειάζεται. Ας τη δούμε από εδώ. Κοίτα. Αυτό είναι το πλαϊνό του. Το πλαϊνό του, δεξιά. Μα το κοίταζα και λέω, τι είναι αυτό, ψυγιάκι για να πάμε παραλία? Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Και γι' αυτό δεν ρώτησα, γιατί λέω, ας μην πω τίποτα που δεν πρέπει. Δεν είναι όμως εκπληκτικό. Δεν είναι έτσι σαν εργοτέχνη. Είναι. Προχωρημένο. Μην μου πεις για το πρακτικό, δεν αλλάζει κάτι, το ίδιο καθόμαστε. Τι, δεν κάθεσαι καλά εκεί? Άβολη φαίνεται, δεν είναι όμως, είναι κανονική. Εγώ θα έλεγα ότι μου φαίνεται και μεγαλύτερο μέγεθος, πιάνει και για μεγαλύτερα. Ναι, κορμάκια λίγο πιο μεγάλα. Πιο μεγάλα. Λοιπόν, και επίσης να μην ξεχνάμε τα αξεσουάρ μας. Το μπάνιο πρέπει και αυτό, για μένα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι όμορφο. Υπάρχουν τόσα ωραία αξεσουάρ στην αγορά που μπορούμε να βάλουμε και να μην φοβόμαστε, να μην βάζουμε μόνο το κλασικό, το dispenser και για τα μπαμπάκια μας το σαπούνι μας. Μπορούμε να βάλουμε βάζα για λουλούδια, ωραία δοχεία για να βάζουμε τα πομπών μας μέσα, τα μπαμπάκια μας ή τα ξυριστικά μας να μην φαίνονται. Όμορφα κεριά και εξωτερικά όμορφα και με ωραία αρώματα. Ωραία κουτιά για τα χαρτομάντιλα, ιδίως οι γυναίκες που βαφόμαστε. Πού τα πήρες αυτά, διακοσμητικά? Η εταιρεία που μας εξυπηρετεί, Zara Home. Έχει πολύ ωραία πράγματα, αλλά βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά, σε πάρα πολλές εταιρείες. Μπορείτε να βάλετε, αν έχετε μεγάλο πάγκο, για τα κοσμήματά σας, για τα τσιμπιδάκια σας, για οτιδήποτε, μια μικρή μπιζουτιέρα. Τα πλακάκια από πού είναι? Εταιρεία Παρασκευόπουλος. Όλα? Όλα μας εξυπηρέτησαν αυτή τη φορά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο εταιρείες. Ίδια εταιρεία. Και η λεκάνη. Μάλιστα, όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πετσέτες. Κοίταξε, να βάζουμε και λίγο χρώμα στη ζωή μας. Ανά τι δεν μου φέρες. Δεν μου φέρες διακοσμητικά που μπορούμε να κρεμάσουμε τις πετσέτες μας και αυτά. Όντως. Ξέρεις, σκεφτόμουν, πού θα τα στηρίξουμε. Λέω, εδώ θα κρύβα τα άλλα. Ήθελα να φέρω τα καλοριφέρ. Α, που και έχει είναι και ωραία χρώματα. Αλλά... Αυτά δεν τα έχω δει με χρώματα. Έχω δει μόνο με το χρώμα, το νίκελ, ας πούμε. Έχει με χρώματα. Μπορείς να κάνεις είτε εντονό, κόκκινο, μπλε κτλ. Μαύρα, γκρι, πολύ ωραία. Και τα νίκελ κτλ.
Γενικά λοιπόν στο μπάνιο μας. Α, να πω και κάτι άλλο, Ελένη, που το ξέχασα. Τι? Είχαμε φτιάξει και ένα δείγμα, αλλά μας έσπασε για να σου δείξω. Για κάποιον που θέλει να κάνει μία ανακαίνιση χαμηλού κόστους και με λίγη βαβούρα και δεν μπορεί να αλλάξει τα πλακάκια του για τον ΑΒ λόγο, υπάρχουν ειδικά χρώματα στην αγορά που μπορείς να το βάψεις από πάνω. Το πλακάκι. Βεβαίως. Είτε μπορείς να κλείσεις και τους αρμούς με ειδικούς τόκους και να αλλάξεις χρώμα και να βγει ομοιόμορφη επιφάνεια, είτε να αφήσεις τους αρμούς και απλά να βγει το χρώμα που θέλεις όλο το μπάνιο. Επίσης, σε μια γρήγορη ανακαίνιση, γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση, χωρίς να βγάλεις τα πλακάκια, εκτός από αυτό μπορείς να περάσεις και έτσι με τσιμεντοκονία από πάνω, σε ό,τι χρώμα θέλεις, που δεν παίρνει πολύ πάχος, είναι πολύ μικρό το πάχος που χρειάζεται, αλλά μπορείς επίσης να αλλάξεις τον νηπτήρα σου, χωρίς να μπει σε μεγάλες διαδικασίες, τον καθρέφτη σου, τα αξεσουάρ σου, τις κρεμάστρες σου, και βεβαίως όλα τα διακοσμητικά. Σύση, σε ένα από τα προσεχή θέματα που θα κάνουμε, ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις. Πες μου. Μπήκα και χάζευα τις προάλλες στο ίντερνετ, γιατί είχα μια κουβέντα με τον αδερφό μου. Είδα πολλά σχέδια πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς, να έχεις ένα ολόκληρο σπίτι γύρω στα 40 τετραγωνικά και πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτό το πολύ μικρό χώρο που να έχει μέσα τα πάντα. Δηλαδή, είναι το μπανάκι, τη κουζίνα, το σαλονάκι, το κρεβάτι. Λοιπόν. Έπαθα πλάκα, δηλαδή δεν το πίστευα. Έλεγα, δεν μπορεί. Τσακωνόμουν με τον αδερφό μου, τώρα έκανε πιο μεγάλο. Μου έλεγε, Ελένη, γράφει από πίσω 37 τετραγωνικά. Του λέω, δεν γίνεται να γράφουν 37 τετραγωνικά, του λέω, και να χωρέσουν όλα. Κάπου το είδατε, το διαβάσατε. Πώς το... Όχι, συζητάγαμε. Συζητάγατε. Λοιπόν, για στουντιάκι, ας πούμε. Γίνεται. Και λέμε, στα 40 τετραγωνικά, εντάξει, 45, φτιάχνεις ένα στουντιάκι, αλλά πώς το φτιάχνεις που να μπαίνεις μέσα και να μην αισθάνεσαι ότι σε πλακώνουν τα ντουβάρια? Θέλω να σου δεν υπάρχουν ντουβάρια καταρχήν. Δεν υπάρχουν ντουβάρια. Θέλω να σου πω ότι το έχουμε βάλει σε ένα από τα προσεχή μας θέματα και το έχουμε βάλει λίγο μακροπρόθεσμα. Θα κοιτάξω να το επισπεύσω όμως. Γιατί έχουμε θέμα πώς θα το στήσουμε εδώ στο στούντιο. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Αλλά μπορώ να σου βρω όμως φωτογραφικό υλικό πάρα πολύ. Για βρες μου φωτογραφικό. Εμείς βρήκαμε τρεις φωτογραφίες, σου λέω. Γιατί είχε μέσα και τζάκι. Γιατί μου λέει, το βλέπεις τη χωράει και τζάκι. Καλά, υπερπαραγωγές είναι. Και τα βλέπεις μια σταλιά και λες τώρα τι έχουν κάνει. Και διάβαζε ότι είναι σπίτια, ας πούμε, στο Λονδίνο. Διαμερισματάκια προφανώς. Φοιτητικά κτλ. Δηλαδή, μου λέει, αισθανόσου να δείσουν σε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Δεν έβλεπα τα 37 τετραγωνικά. Είδα από την ντουλάπα μέχρι το τζάκι, από την κουζίνα μέχρι το. Το μπανάκι. Λοιπόν, το σαλονάκι. Το ετοιμάζω ως θέμα, φωτογραφικό σίγουρα, και θα κοιτάξω πώς θα το φέρω στο στούντιο. Και το δείχνει και σε κατόψεις. Ναι. Δηλαδή, γιατί πες ότι με τα έπιπλα λίγο μπερδεύεσαι. Λες, πώς τα έβαλε, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπεις την κάτωψη και παθαίνεις πλάχα και λες, κοίτα τι ωραίο. Ούτε βαρύ, χωράνε όλα. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Για τον πιτσιρικά, για τον πιο μεγάλο. Λειτουργείς και άνετα, έχει υπόψη. Φανταστικό, μαγικό σου λέω. Τρελάθηκα, το ζήλεψα. Λέω, κοίτα τι ωραίο που είναι. Ελένη, το μέγεθος που λέγαμε. Τώρα, ναι, το μέγεθος είναι το πάνω. Στα σπίτια, ας πούμε. Στα σπίτια, ας μείνουμε εκεί. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι κουκλίστικο, τέλος πάντων. Πολύ ωραίο και πολύ πρακτικό. Και πρακτικό. Εδώ είναι που πρέπει να πεις διαφημίσεις. Θα τις πω, μωρέ, εσύ, γιατί μέχρι και εσύ φαρασύρθηκες και με παρέσυρες. Και από σένα περίμενα να κρατηθώ καλύτερα. Τέλος πάντων. Τώρα σωθήκαμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Α, και μην ξεχνάμε βέβαια, μαζί με τις πετσέτες μας τις ωραίες που... Λοιπόν, θα το πω εγώ τώρα και ας μου κατανομάσουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, ωραίες οι λευκές πετσέτες, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ αρχοντικές, αλλά με το ακούμπισμα. Εγώ ιδίως που μακιγιάρομαι και τα λοιπά, ξέρω. Κάνω έτσι, οπότε χαίρομαι που στην αγορά υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα με χρώμα που και δίνουν κάτι στο μπάνιο και δεν το κάνουν. Δηλαδή, πλέον τα χέρια μου με τη μία χάλια. Και, πρόσεξε με, και τα πατάκια τους. Έτσι, λέω πάρα. Δεν μπορώ, άμα δεν βάλω λίγη γκλαμουριά, δεν γίνεται. Δεν μπορείς, έχω πρόβλημα. Εσύ μου, δεν μπορείς και καλά κάνεις. Αυτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρουσίαση. Εγώ σας ευχαριστώ το site για τον χώρο και τον χρόνο. Λοιπόν, πολλά πράγματα και πολλές ακόμα ιδέες στο sisifida.gr και για τα μπάνια και για ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω με το θέμα του Τέρι και βγάζω τις 3, 4, 5 γραμμές. Πώς συζήτησα, βρε παιδιά, για τα ορζέν που ήταν σήμερα κοντά μας και παραμένουν, γιατί έχουν φέρει και πολύ ωραία δώρα για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Δεν μπορώ να πω. Και εσάς θέλω να σας φροντίσω. Μπορεί να μην είσαστε πολλοί τα αγόρια ενώ που μας βλέπουν, αλλά κι εσείς λίγοι θέλω να σας περιποιηθώ, να σας φροντίσω. Δικά μου παιδιά είστε κι εσείς. Για περάστε.